30 μήνες τώρα δίνεται ένα μεγαλειώδη, έναν ηρωικό αγώνα, έναν αγώνα ο οποίος αποτελεί πραγματικό φάρο για τους εργαζόμενους όλης της Ελλάδας. Ο αγώνας για τη Λάρκο αποτελεί φάρο γιατί εμπνέει όλους τους εργαζόμενους απ' άκρης άκρη στην Ελλάδα. Δίνει κουράγιο σε όποιον μπαίνει στη μάχη, γιατί είναι ένας αγώνας δίκαιος για το ψωμί, τη ζωή, την αξιοπρέπεια. Και συνεπώς είναι αγώνας όλων των εργαζομένων, όλου του λαού. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σας φωνή, όπως το κάναμε από την πρώτη μέρα, για να μείνει η Λάρκο ανοιχτή, για να έχουν εργασία όλοι, για να μην γίνει καμιά έξωση από τον οικισμό, για να μην γίνει καμιά παραπέρα μείωση των αποδοχών, για να μην παγώσει τσιμινιέρα. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις γυναίκες και τα παιδιά των εργαζομένων της Λάρκο, που έφτιαξαν τη ζωή τους όπως πριν από αυτούς οι γονείς τους, εδώ στους οικισμούς, στα χωριά γύρω από τη Λάρκο, δίπλα στη σκουριά, αλλά που δεν τα βάζουν κάτω. Διεκδικούν το αυτονόητο, τη ζωή και το μέλλον τους στον τόπο τους. Ενώνουμε τη φωνή μας με ολόκληρους τους κατοίκους της περιοχής, με όλη την περιοχή, με τους επαγγελματίες, με τους αγρότες, γιατί ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει το κλείσιμο της Λάρκο σε όλους αυτούς. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους που είναι και σήμερα εδώ, αλλά και άλλους που όλα αυτά τα χρόνια εκδηλώνουν με κάθε τρόπο τη στήριξη στον αγώνα. Σας το λέμε καθαρά, μη δίνετε εμπιστοσύνη σε καμιά κυβέρνηση, μη δίνετε εμπιστοσύνη στα κόμματα της αστικής τάξης, του μεγάλου κεφαλαίου, των εκμεταλλευτών του μόχθου σας. Μόνο ο συντονισμένος, ο ενωμένος αγώνας σας, ο αγώνας όλων μπορεί να εξασφαλίσει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας, την πληρωμή των δεδουλευμένων, τη δουλειά σας, συνολικά μια καλύτερη ζωή.